είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλή εβδομάδα κύριε Κολιά και εγώ σας ευχαριστώ. Άμεσα, έτσι επί της ουσίας όπως λέμε, είχαμε αυτή την συνάντηση Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Τι έχετε αντιληφθεί για να σχολιάσουμε γύρω από αυτή την υπόθεση, γιατί λίγο πολύ νομίζω ότι τα πράγματα δείχνουν ξεκάθαρα, αλλά εντούτοις η γνώμη σας, η άποψή σας, η εκτίμησή σας είναι πολύτιμη. Κοιτάξτε, αν και υπάρχει ο φόβος αυτοί που έχουν άλλη άποψη να χαρακτηρίζονται ως ακροδεξί, όπως έχει λέγεται τελευταία. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι εμείς παλεύουμε για να διατηρήσουμε ένα ήρεμο κλίμα, ναι. Και η Τουρκία παλεύει. Δηλαδή η όλη διαδικασία αποβλέπει από πλευράς Τουρκίας την ικανοποίηση των τουρκικών αξιώσεων. Αυτό είναι για μένα το ρεζουμέ. Δηλαδή επιμένουμε εμείς ότι έχουμε μόνο ένα θέμα, ναι. Και έχουμε μια Τουρκία η οποία λέει όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Όλα επίσης, τα θέματα είναι ανοιχτά. Ο κύριος Φιντάν, που δεν, αυτό το, δεν το δείξανε τα κανάλια τα μεγάλα, ναι. Ο κύριος Φιντάν μετά συναντήθηκε στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα με όλους τους παράνομους. Παράνομους μουκτίδες, πρόεδρος παράνομων οργανώσεων, π.χ. η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, που είναι παράνομη. Ναι. Λοιπόν, με αυτούς τους τραμπούκους οι οποίοι πετάξαν έξω το ποτήρι τι Παύλα Μουφτή της Κομωτινής, αν θυμάστε, πριν από περίπου ένα μήνα από το Τσινάρ, το τζαμί στην Ξάνθη. Ναι. Δεν του είπε κανένας του κυρίου Φιντάν ότι εντάξει, θα συζητήσουμε για τα δικαιώματα αφού το θέλετε, αλλά εσείς δεν μπορείτε να μιλάτε με τους παράνομους φορείς στη Θράκη. Για πώς εσείς μιλάτε? Δηλαδή ο κύριος Φιντάν μετά συναντήθηκε με όλη την κουστοδία, την Συμβουλευτική Επιτροπή της Μειονότητας, όπως λέγεται, αυτή η σκιώδη κυβέρνηση που θέλουν να φτιάξουν εδώ όλοι οι πράκτορες του προξενείου του τουρκικού. Και ήταν ο κ. Φιντάν συναντήθηκε με αυτούς, γιατί ήταν διατηρητός παράνομος. Πάμε πιο πέρα όμως, σε αυτά που λέχθηκαν. Για μένα το ρεζουμέ είναι ότι εμείς επιδιώκουμε το θετικό κλίμα, ναι. Και η Τουρκία λέει, όπως και εμείς συμφωνούμε, σε αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, ναι. Τελικά ότι όταν τελειώσουμε, αν εξαντληθούν τα μέσα στο διμέρας επίπεδο, θα πάμε με ένα συνυποσχετικό στη Χάγη. Αυτό που είδα εγώ ως απόϊχο, ναι. Τα τουρκικά ΜΜΕ αμέσως μετά δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην θέση του Φιντάν στο Κυπριακό. Δηλαδή και το ίδιο βράδυ της επίσκεψης η Γενής Αφάκη, πιο φιλορδογανική εφημερίδα, λοιπόν, μίλησε, έγραψε ότι ξεκάθαρη η στάση μας στο θέμα της Κύπρου. Έχω επιστροφή του ήχου. Και το, ναι. Δεύτερο, και την επόμενη μέρα αυτό το αναπαρήγαγαν τα άλλα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ότι στο θέμα της Κύπρου για μας είναι ξεκαθαρισμένο, μην το συζητάτε, μιλάμε για μια λύση στη βάση των δύο ανεξάρτητων κρατών. Λοιπόν, και οι Τούρκοι επίσης σχολιάσανε σε χαμηλό επίπεδο, θα έλεγα, όχι πολύ σε πρωτοσέλιδο, ναι. Επίπεδο, ότι ήταν μια συνάντηση σε θετικό κλίμα. Νομίζω ότι φτιάχνεται στην ουσία το περιβάλλον, ναι. Το επικοινωνιακό, για να πάμε στη Χάγη με ένα συνυποσχετικό, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Και ποιο θα είναι το συνυποσχετικό? Και κάτι για μένα, δηλαδή για μένα κάτι ουσιαστικό από αυτό δεν βγήκε. Εμείς προσπαθούμε για διατήρηση ήρεμου κλίματος και η Τουρκία στην ουσία για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Γιατί συζητάμε τότε, στρατηγία μου, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Γιατί συζητάμε? Εμείς θέλουμε θετικό κλίμα, η Τουρκία επιμένει στις επιδιώξεις της εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί συζητάμε? Συζητάμε γιατί μας ανάγκασε η Τουρκία να συζητήσουμε. Η Τουρκία μας το επέβαλε αυτό. Δεν υπήρξε καμία, νομίζω ότι είναι υποκριτικό να λέμε ότι ήταν οι σεισμοί που μας έφεραν κοντά. Δεν ήταν οι σεισμοί. Καζομάρες, ναι. Φεβρουαρίου του 23 ήταν, το είχε πει ξεκάθαρα ο Τσαβούσογλου, το Δεκέμβριο πριν από τους σεισμούς. Οι σεισμοί ήταν Φεβρουάριο. Ναι. Ότι η Ελλάδα ζήτησε την διαμεσολάβηση της Γερμανίας, και έτσι πήγαμε στη συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, η επίλυση γίνεται, όπως είπε ένας μεγάλος δημοσιογράφος στην Αθήνα, γίνεται είτε με πόλεμο, είτε με διαπραγματεύσεις, είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελε προσφυγή, ναι. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Λοιπόν, και έρχεται μια Τουρκία και λέει, OK, αφού θέλετε να πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης, να πάμε. Θα πάμε, αλλά θα κάνουμε ένα συνυποσχετικό με όλα τα θέματα.
Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα μπουν και τα άλλα θέματα μέσα. Δηλαδή, λέει, για να κάνουμε οριοθέτηση αόρτης υφαλοκρηπίδας πρέπει να συζητήσουμε για τα χωρικά ύδατα. Αφού πάμε στα χωρικά ύδατα, συμπαρασύρουν και τον αέριο χώρο. Καλά, κοιτάξτε να δείτε, όταν εκπρόσωποι του πολιτικού κατεστημένου της Ελλάδος μας λένε από τη μία ότι και οι Έλληνες, δηλαδή πολιτικοί υποτίθεται, οι οποίοι έχουν διαχειριστεί και πάρα πολύ ευαίσθητα υπουργεία, όπως είναι των εξωτερικών, όπως είναι Αμήνης, όπως. Μας λένε ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα και αυτή στο Αιγαίο κτλ. Φαντάζομαι ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Για ποιον λόγο. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αυτή η θέση την είδα και εγώ και εξοργίστηκα, το ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, είναι μια θέση των Τούρκων. Ακριβώς. Αν εμείς αναπαράγουμε τουρκική θέση, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Κανένας δεν έχει πει ότι το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα, είναι ένα πέλαγος που είναι διάστρωτο ελληνικά νησιά, τα οποία μας παραχωρήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, τα οποία έχουν δικαιώματα και θα πρέπει εμείς να απαιτούμε τα δικαιώματα, τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων. Βέβαια. Φυσικά, εάν τώρα εμείς χρησιμοποιούμε θέσεις των Τούρκων προκειμένου να κάνουμε πλάτη ή αν θέλετε να υποχωρήσουμε στη θέση των Τούρκων, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν νομίζω ότι υποτιμούμε τον εαυτό μας, κύριε Κολιέ, ναι, και σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις σε περιφερειακές ευνοούν τα εθνικά μας θέματα και τελικά ιδεολειπτικοί είναι αυτοί οι οποίοι στην ουσία υποστηρίζουν την υποχωρητικότητα για μένα. Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά μένουμε άφωνοι. Μένουμε άφωνοι και μένω σε αυτό που είπατε τελευταίο, ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ακόμα από Έλληνες πολιτικούς να εκφράζουν τις τουρκικές θέσεις, αν είναι ποτέ δυνατόν. Ναι, αν θέλετε θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη φωτογραφία Χριστοδουλίδη, Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη Ερντογάν εκεί στη Βουδαπέστη, που συναντήθηκαν, γιατί έχει γίνει πολύ σχόλιο και στην Κύπρο. Είχα βγει προχθές ένα κυπριακό κανάλι. Ναι. Νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε, ο Ερντογάν ήταν στημένο αυτό, χρησιμοποίησε αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Γιατί θέλει να δείξει στην Ευρώπη και στον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ δεν θέλει αγγελώσεις και άλλα προβλήματα στην περιοχή, ότι εγώ συζητάω ακόμα και με τον Κύπριο που δεν τον μιλούσα κάποτε, δεν τον έλεγα αυτός. Ναι. Λοιπόν, και τη χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα και στην Ευρώπη, που η Ευρώπη θέλει μια Τουρκία με άλλο προσωπείο για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ή να επανεκκινήσουν αν θέλετε και να γίνει και update, μια επικαιροποίηση της Συμφωνίας Τηλωνιακής Ένωσης. Ναι. Τη χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά αυτή και καλά έκανε. Την φωτογραφία και καλά έκανε. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί η Τουρκία έχει επικοινωνιακή πολιτική, έχει διεύθυνση επικοινωνίας την οποία δεν διαθέτουμε εμείς. Κλείνοντας, απλά μονάχα μεταφέρω την δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη εδώ σε τηλεοπτικό κανάλι. Αυτό που είπε, ότι εγώ θέλω να αφήσω, λέει, μια παρακαταθήκη ήσυχης γειτονίας. Λες και το ζήτησε κανένας. Όσο δεν λύνεται το υποκείμενο πρόβλημα, λέει, της οριοθέτησης, πάντοτε θα υπάρχουν εντάσεις και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και με γενναιότητα. Ξέρω ότι δεν είναι μια ευχάριστη, λέει, συζήτηση, είναι μια δύσκολη συζήτηση, η οποία δύσκολη συζήτηση πιθανότατα να έχει αρνητικές συνέπειες και για εκείνον ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις, που πιθανότατα θα είμαι εγώ. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Αυτός είναι Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Νομίζω ότι αυτό διαβάζουν οι Τούρκοι και χαίρονται. Αυτό είναι μια, ούτως ή άλλως είναι μια ετοπαθή στάση, όπως το ορίζεις. Νομίζω είναι παρόμοια με εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με την κρίση, αν θυμάστε, ότι η Ελλάδα καλώς έκανε βήματα πίσω και δεν πήγαμε σε πόλεμο. Μα τα βήματα πίσω στην ουσία παραχωρείς κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να κάνει παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων και κυριαρχία, ειδικότερα ότι είναι όταν είναι σε τέτοια θέση. Κανένας δεν του το ζήτησε. Και δεν είναι μονόδρομο στο ήρεμο κλίμα, κύριε. Δεν είναι πανάκια. Τι σημαίνει ήρεμο κλίμα? Τι σημαίνει ήρεμο κλίμα? Για να εξαγοράσουμε το ήρεμο κλίμα και τη μείωση των καυσίμων των F-16, όπως λένε κάποιοι στην Αθήνα, και είναι μεγάλη επιτυχία,
πρέπει να παραχωρήσουμε δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία. Κανένας. Αυτό είναι μια υποθήκη για τα παιδιά μας, αρνητική, στην οποία θα μας κρίνουν και θα μας πούνε γιατί κάποτε υπογράψατε να πάμε στα 9 ναυτικά μίλια που μπορούσαμε να πάμε στα 12. Κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον των παιδιών μας. Στρατηγέ μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.